Κώστα Εφευρές, ε? Ναι, είναι τα ψώνια του. Σοβαρά μιλάς, δηλαδή τι κάνει, κάνει διάφορες συσκευές, τσιπατέντες και τέτοια. Καλέ, ό,τι σκαρφιστεί το μυαλουδάκι του το φτιάχνει. Εντάξει, δεν λέω, πιάνουν τα χέρια του. Ό,τι έχει μέσα στη φαντασία του, το κάνει πραγματικότητα. Ωραία, μπράβο. Τώρα, αν λειτουργούν όλα αυτά ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Τι, δηλαδή, έχει συχνές αποτυχίες αυτό που κάνει. Εντάξει, τώρα κάτι εκρήξεις, μικροκαταστροφές. Κατάλαβα. Ευτυχώς που η μαμά μου και οι γείτονες έχουν υπομονή. Θυμάμαι ότι μου έχεις πει ότι είναι έτσι πολύ αυστηρός. Παλαιόναρχο. Να φανταστείς τώρα που η κόρη του είναι έξω με έναν άγνωστο, η καρδιά του θα έχει πάει στην κούλουρα. Τι άγνωστο, βρε Μαρία, τώρα, τι άγνωστο τώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν, εγώ μόνο φίλο για πίτα που δεν άνοιξε. Όχι, Φίλιππε, όχι, μην το λες αυτό. Από τη στιγμή που δεν έχεις περάσει από τη δική του εξεταστική ματιά, είσαι άγνωστος γι' αυτό. Δηλαδή. Και φορέας κινδύνο, ναι. Μπορεί, ας πούμε, να με παρασύρει στην παρανομία. Στα ναρκωτικά. Να με βάλεις να πιω και να με θύσω. Να με πουλήσεις για σκλάβα, σε χρέμε. Καλή ιδέα. Έχει πολύ μεγάλη φαντασία, σου λέω, άστα να το συζητάσω. Φοβερός τύπος μου ακούγεται. Νομίζω θα τα πάμε πολύ καλά μαζί. Α, καλά. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Γιατί βρε Μαρία να μην είμαι αισιόδοξο. Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε. Ναι, είμαστε. Ναι. Λοιπόν, πατάτες τηγανιτές. Χωριάτικη, μυδοπίλαφο, τζατζίκι και ψάρακι. Ναι, ψάρακι και ψάρακι. Αθερή μπόλικη. Και λευκό κρασί χύμα, μια μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτά. Φίλιππε, πολλά δεν παραγγείλαμε. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά? Εγώ θα τα φάω όλα. Έχω τόσο καιρό να έρθω στην Αθήνα να φάω σε ελληνική ταβέρνα. Τα φάω όλα αμέσως. Εντάξει. Καλό τα ψαράκια και όλα τα άλλα. Το τζατζίκι όμως τι το θέλαμε. Θα προβάμε, Φίλιππε. Εντάξει, Ρωμαρία, τώρα αφού δεν πρόκειται να με φιλήσεις. Με τι να μην φάμε το τζατζικάκι μας. Το τρώμε το τζατζικάκι, ε. Μούρια είναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Λένε για το κλίμα, για το φως, για τον Παρθενώνα και έχουν δίκιο. Για την Ελλάδα, ναι. Όχι, για τη Γερμανία. Έχει η Γερμανία Παρθενώνα, βρε Μαρία. Έλα, βρε Φίλιππε, με πειράζεις τώρα. Εντάξει, πλάκα σου κάνω. Απλά θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνεις πως βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Από το ψάρι, από τη γεύση του ψαριού. Του ψαριού. Δεν πανάνε τσιπούρα ιχθυοτροφείου, λιθρίνη από τον εύξηνο πόντο, φρέσκο ψάρι χτυπημένο με το ψαροτούχο κοκκίνη τη στιγμή. Έχει την ίδια γεύση. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω τι είναι. Η φούρνη μας είναι, οι σχάρες μας είναι. Δεν ξέρω. Έχει φοβερή γεύση το ψάρι. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ που σ' αρέσει. Άντε, να μας έρχεσαι πιο συχνά να κάνεις ψαροφαγία. Αφού σου είπα, δεν ξέρω πώς έρχεται να κάτσω. Μπορεί να κάνω για πολύ καιρό ψαροφαγία. Α, ό,τι καλύτερα για τον οργανισμό. Για τη Μαρία. Ευχαριστώ. Λέω για τη Μαρία, για σένα δηλαδή. Πόσο σου φαινόταν σαν ιδέα? Δεν κακή ιδέα. Δεν κρίνεις δηλαδή? Δεν κρίνω. Τότε να πιούμε σε αυτό. Στην υγειά μας λοιπόν. Στην υγειά μας. Ξέρεις τι θα κάνω? Τι? Θα φάω κι εγώ λίγο τζατζίκι. Γιατί λένε πως άμα φάνε και οι δύο μετά δεν είναι.